Πάρε χαρτί και μολύβι και γράψε την τελευταία σου επιστολή, την αποχαιρετιστήριο. Ναι. Γράφε λοιπόν. Πού να γράφω. Λοιπόν, έτοιμος είσαι. Ναι. Δεν αντέχω άλλο. Άλλο. Με πνίξανε τα χρέη. Χρέη. Πάω κι εγώ να πνιγώ στον πάτο της θάλασσας. Της θάλασσας. Συγχωρέστε με. Λαμπυρίκος. Ωραίο είναι ρε, πώς το σκέφτει. Κοίτα βρε τον Άρη. Τώρα τι κάνω. Λοιπόν, τώρα θα πεις το κότερό σου. Και θα... Έλα εδώ, όχι τώρα, χάσε σου πω τι θα κάνεις παιδί μου. Και θα πάει να κρυφτεί σε ένα μέρος που δεν το βλέπει ούτε ο διάλος. Δεν το ξέρει ούτε ο διάλος. Ξέρεις κανένα και ο μέρος. Ναι, ξέρω ένας τι πάει. Α, μπράβο, λοιπόν. Θα πας να κρυφτείς εκεί πέρα. Με το κότερό σου. Μην το δει κανείς το κότερο, πρόσεξε. Όχι. Και μόλις κρυφτείς θα πας το βράδυ να μας τηλεφωνήσεις, κρυφά θα πας. Και θα δούμε κι εμείς και θα σε πάρουμε πολύ κρυφά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε καλά, πρόσεξε καλά. Ε. Μην πνιγείς και σε χάσουμε στα αλήθεια. Τι λέει, ρε, παιδιά, τι λέει. Σώπα, σώπα βρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι. Μπορεί να κάνεις και λάθος. Α, δεν κάνω λάθος. Είναι έτσι που να στα λέω. Α, πέτα με την κούλη μου. Στάσου, στάσου να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Α, δεν βάλουμε, γιατί να μην τα βάλουμε. Α, θα σκάσω. Πότε έφυγε από το πάτο. Χτες το βράδυ, τον είδα που ήταν στις μαύρες του και μου μπήκαν οι ψήλες στα αυτιά και με γαργαλούσαν κιόλας. Δηλαδή εσύ μόλις κατάλαβες ότι έφυγε από το πάρτι, άρχισες να τον ψάχνεις στην παραλία. Ναι, πήγα πρώτα στο μέρος που πήγε το κότερό του, αλλά έλειπε το κότερό του. Και ήταν στημένη αυτή η αυτόματη μηχανή πάνω στον τρίποδα. 15.000 τα αγόρασε ο σπάταλος. Και αυτό το σημείωμα. Διαβάστε τι λέει. Τι λέει, τι λέει. Δεν αντέχω άλλο. Με πνίξανε τα χρέη. Πάω κι εγώ να πνιγώ στον πάτο της θάλασσας. Συγχωρέστε με.